οπότε εσείς θέλετε. Μέχρι και να μην τέλος πάντων. Στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας. Ξέρετε όλοι ότι οι υποψήφοι ευρωβουλευτές, ουσιαστικά είμαστε υποψήφοι βουλευτές επικρατείας με σταυρό προτίμησης. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και έχει σημασία να πούμε γιατί αξίζει τον κόπο. Είτε για έναν υποψήφιο σε αυτές τις εκλογές, είτε κυρίως για να μπορεί να ενημερώσει όπως έχει καθήκον τη σημασία των ευρωεκλογών, την ανάγκη γιατί πρέπει να ψηφίσουμε. Πόση αξία και πόση σημασία έχει η επόμενη Ευρωβουλή πενταετής αυτή θητεία για την πατρίδα μας, για μια χώρα του Νότου όπως είναι η Ελλάδα. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι δίκαιη στο γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση των χωρών του Βορρά που ευημερούν και του Νότου που υποφέρουν οικονομικά, παρά τα αυτά η Ελλάδα, μια χώρα δεύτερης ταχύτητας σε επίπεδο οικονομικής στάθμης από τη μια πλευρά, αλλά πολύ σημαντική γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά και ως χώρα η οποία έχει φέρει τον πολιτισμό και την Ευρώπη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ωφεληθεί όλα αυτά τα χρόνια με μεγάλα οικονομικά βοηθήματα μέσα από τα οποία έχουν βοηθήσει σε έργα οικονομής, έχουν βοηθήσει σε νευραλγικούς τομείς που αφορούν στην ποιότητα της επόμενης μέρας, στην παιδεία, στην υγεία, στα έργα υποδομής σε όλη τη χώρα και κυρίως άνοιξε τις θύρες στους νέους ανθρώπους για να μπορέσουν να εμπλουτίσουν τις σχέσεις τους, να υπάρχει μια διαδραστική επικοινωνία μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Σε αυτό είναι η σκοπιμότητα και η αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πρέπει εμείς να ψηφίσουμε και γιατί πρέπει οι νέοι άνθρωποι να ψηφίσουν.
ξέρετε ότι παραδοσιακά υπάρχει μια στρεβλή αντίληψη ότι οι ευρωεκλογές είναι δεύτερης ταχύτητας εκλογές, είναι ίσονος σημασίας και έχουν και μια χαλαρή αντιμετώπιση, μια, μάλλον θα λέγαμε μια νοοτροπία χαλαρότητας, που δεν είναι ανάγκη να ψηφίσουμε, δεν έχει σημασία με τη διακυβέρνηση της χώρας. Ουδέν αναλυθέστερον αυτού. Πρώτον, αυτές τις εκλογές πρέπει να τις δούμε όχι μόνο ως χαλαρές, αλλά το δικαίωμά μας να το, μεταφράσουμε σε υποχρέωση προς την παράταξή μας και σε καθήκον προς την πατρίδα. Και το λέω διότι πρέπει να ξέρετε, και ιδίως οι νέοι άνθρωποι να το ξέρουν, ότι το 80% της νομοθεσίας αποφασίζεται στην Ευρώπη και κατά ανάγκη και υποχρεωτικά είτε σε οδηγίες οι οποίες δίνουν μια διετή προθεσμία να υιοθετηθούν οι βασικές πρόνοιες στο εθνικό δίκαιο, είτε σε κανονισμούς που είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστούν αμέσως, τρόπος διακυβέρνησης κάθε κράτους μέλους, και επαφίεται στις εθνικές κυβερνήσεις η εξειδίκευση κάποιων μέτρων. Εάν εμείς μια τεράστια ιστορία και μια προοπτική και με πολύ σημαντικά προβλήματα, υπογεννητικότητα και κοινωνικές ομάδες που πιέζουν οικονομικά, νέους μας που σε κάποιο βαθμό με ευθύνη των παλαιότερων έχουμε λιγότερες απαιτήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει την προοπτική. Αλλά αυτή την προοπτική στην άσκηση του εκλογικού μας δικαιώματος. Και το λέμε τώρα που έχουμε και ένα πολύ μεγάλο σημαντικό εφόδιο. Ο κύριος Υπουργός ξέρει, ο κύριος Περιφερειάρχης, όλοι ξέρουν ότι η κυβέρνηση αυτή μπήκε μπροστά στην πρωτοβουλία της επιστολικής ψήφου, που ήταν ένα εργαλείο απέτηση πολλών καιρών.